Όπω σα προανήγγυλα, έχετε δει και τα σχετικά τρέλερ. Μάλιστα με την σημερινή μου καλεσμένη, πολύ σημαντική καλεσμένη. Από χθε παίζω και διάφορα κρόλ όπου ζητώ να κάνετε εσεί τη συνέντευξη. Να μου στείλετε ερωτήσει, να τι υποβάλω εγώ. Έχω την πολύ μεγάλη χαρά και την πολύ μεγάλη τιμή να είναι απέναντί μου η κυρία Ντόρα Μπαγκογιάννη, καλησπέρα σα. Καλησπέρα και ηλιάτσο. Σα ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε εδώ. Είναι τιμή μου στο YouTube. Και εγώ Czech ευχαριστώ που με καλέσατε. Και καλή επιτυχία στην εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε πολλέ ερωτήσει και ο κόσμο έχει πολύ σημαντικέ ερωτήσει που θα σα τι πω. Σε όποιε θέλετε απαντάτε, σε όποιε θέλετε δεν απαντάτε. Αλλά από ό,τι έχουμε συνηθίσει, εσεί δεν φοβόσαστε να απαντάτε τι ερωτήσει. Λοιπόν. Θα ξεκινήσω με αυτέ τι δηλώσει που έχει γίνει πολύ μεγάλο θέμα συζήτηση από χθε το πρωί, που βγήκε ο κύριο Άδωνη Γεωργιάδη στο πρωινό νομίζω του Mega Channel και είπε ότι αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ θα πάρω το λεφτά μου από την Ελλάδα. Αυτή η δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη, η οποία κατά τη δική μου κρίση είναι μια πολύ άσχημη δήλωση, μια πολύ κακή δήλωση, έχει ξεσηκώσει πολύ μεγάλη συζήτηση από όλα τα κόμματα. Και ειδικά από το ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω τη δική σα συγγνώμη, κυρία Μπακογιάννη, σε αυτό που είπε ο κύριο Γεωργιάδη. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ω έκφραση είναι ατυχή. Για να το ξεκαθαρίσω. Για, για λόγου ακριβώ ε, δυνατότητα παρερμηνιών. Ναι. Ότι υπάρχουν άνθρωποι που σου λένε, Άρα ο Γιωργιάδη είπε στου Έλληνε πάρτε τα λεφτά σα, ο άλλο λέει διαφορετικά. Στην πολιτική, ξέρετε, έχουμε και πολύ μεγάλη ευθύνη. Ναι. Και θέλει προσοχή, καμιά φορά παρασυρώμαστε από τον ίστρο μα. Τώρα, τι πραγματικά εννοούσε, πιστεύω ναι. εγώ. Αυτό το οποίο εννοούσε είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μία συγκεκριμένη πρόταση καταθέσει στη Θεσσαλονίκη. Αυτή η πρόταση που όλοι θα θέλαμε να μπορούμε να την εφαρμόσουμε για να είμαστε ειλικρινεί. Έχει ένα πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι ότι για να την εφαρμόσει θέλει λεπτά. Πολύ ναι. περισσότερα από αυτά τα οποία υπολογίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Ναι. Αλλά εγώ δεν θα μπω σε αυτή την κουβέντα, θα ναι. μείνω στα 12 δι που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα 12 δι σήμερα πρέπει κάπου, κάπου να τα βρει. Ναι. Εάν λοιπόν οι εταίροι σου σου πούνε ότι μεγάλε, άντε στο καλό, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αλλάξω την πολιτική μου, τότε εσύ έχει δύο δρόμου. Η μία είναι τη τούμπα. Τη γνωστή πολιτική Τούμπα, όπου θα πει παιδιά τι να κάνω, καμένη γη και. Αλλά να έλεγα σου, άλλα, σα λέω. Άλλα έλεγα άλλα κάνω, ναι. πολύ πιθανό. Α, το, για να βρέ, το βρίσκεται πιθανό αυτό. Το α? πιθανότερο. Η ναι, ναι. άλλη είναι να κάνει τον ήρωα και να πει φεύγω από το ευρώ. Και άρα ξαναγυρίζω στη δραχμή. Αυτά είναι οι δύο δυνατότητε. Γιατί δηλαδή, κύριε Λιάτσο, τι κακά ψέματα. Πέντε χρόνια περάσανε. Είναι ώρα να σοβαρευτούμε. Και εμείς οι πολιτικοί πρωτίστως. Mm -hmm. Είναι ώρα δηλαδή όταν λέμε κάτι στο λαό ο οποίο είναι πονεμένος, είναι άνεργος, πληρώνει φόρους, έχει υπερφορολογηθεί, έχει τρελαθεί, έχει κουζουλαθεί που λένε εμείς, στην, στην Κρήτη. Ναι. Ε, αυτό το πράγμα θα πρέπει κάποια στιγμή να μας καταστήσει και μας πιο υπεύθυνος όταν τάζουμε. Ναι. Άρα λοιπόν εσείς μιλάτε και καλά, πολύ καλά κάνετε που το θέτετε, μιλάτε για μια στάση ευθύνης όλων των πολιτικών. Δηλαδή δεν μπορεί να βγαίνει ο κάθε βουλευτής, είναι και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας αυτή την περίοδο ο κύριο Γεωργιάδης και να λέει αυτά που λέει στα παράθυρα. εγώ τον άδωνε τον συμπαθώ. Κι εγώ τον συμπαθώ. Ε, και τον συμπαθώ γιατί είναι πηγαίος. Ναι. Και είναι και ακροκτικός χαρακτήρας. Ναι. Και επειδή με να οι χαρακτήρε, τον συμπαθώ. Από εκεί και πέρα. Νομίζω ότι κάποια τέτοια θέματα θέλουν μεγάλη προσοχή <χ> όταν <χ> τα λες. Ε, διότι μπορεί, είναι, σα είπα, είναι ανοιχτά σε παρερμηνίε. Ναι. Τώρα, τέτοια λάθη έχουμε κάνει όλοι. Ναι, δεν, ε, ναι, δεν ναι, είναι έχω ακούσει εσά να λέτε τέτοια πράγματα. Δηλαδή... Ε, τώρα, εγώ είμαι λίγο από χρόνια περισσότερα από τον Άδωνη, <laughs> το οποίο δεν επιτρέπεται να το λέει μια κυρία, αλλά είναι δυστυχώ αλήθεια. Έχει μια πολύ μεγαλύτερη εμπειρία. <laughs> Πώ βλέπετε τι δημοσκοπήσει τον τελευταίο καιρό, Οι δημοσκοπήσει είναι πολύ κακέ για τη Νέα Δημοκρατία, είναι αρκετά κακέ για το πρόσωπο του Πρωθυπουργού, γενικότερα για την αποτελεσματικότητα τη κυβέρνηση. Μάλιστα, ορισμένε από τι πέντε τελευταίε έξι δημοσκοπήσει από τι αρχέ του, του μήνα μιλάνε, μας δείχνουν νούμερα ιστορικά χαμηλά για τη Νέα Δημοκρατία. Πώς τις βλέπετε? Κοιτάξτε, νομίζω ότι είμαστε στην πιο δύσκολη στιγμή. Ναι. Είναι αναμφισβήτητο το γεγονός ότι η ιστορία του ένφια μας κόστισε πάρα πολύ. Mm -hmm. Έπιασε, αν θέλετε, το, το μεδούλι του Έλληνα νοικοκύρη. Ναι. Διότι, εγώ το λέω και στους συνομιλητές μου, τους ξένους κάθε φορά, ότι παιδιά πρέπει να καταλάβετε ότι εμείς στην Ελλάδα είμαστε ένας λαός, ο οποίος πέρασε πάρα πολύ δύσκολα. Οι νοικοκυρέοι Έλληνε τι κάνανε. Όταν είχαν ένα παιδί, δεν παίζανε τα λεφτά τους στο χρηματιστήριο. Δεν τζογάρανε, δεν, δεν παίζανε πόκε στο καφενείο. Αυτοί μαζεύανε κεραμίδι κεραμίδι για να το βάλουν πάνω από το κεφάλι του παιδιού του. Για να έχει λεφτά το παιδί αργότερα. Για να έχει, όχι, για να έχει. Ένα η μεν σπίτι, ένα μάνα σπίτι, ναι. ήθελε να έχει ένα σπίτι, γιατί δεν ήξερε αν ο άντρα αύριο το πρωί θα τη μείνει ή θα τη φύγει. Και έλεγε, τουλάχιστον να μπορεί να του πει φύγε εσύ Ναι. και να, το παιδί μου να έχει ένα σπίτι. Αυτό είναι μια ολόκληρη νοοτροπία. Δεν είναι νοοτροπία των αμεγαλοαστών. Είναι νοοτροπία όλων των Ελλήνων. Ναι. Είτε στη Βελοτάη Βρετανία ήσουνα, είτε στο Κολονάκι ήσουν, την ίδια νοοτροπία έχει. Αυτό λοιπόν. Κόστησε πολύ. Κόστησε πάρα πολύ. Εγώ τα φώναζα και μάλιστα μου λέγανε τότε φωνάζει. Το φώναζα γιατί το βλέπα να έρχεται. Και σήμερα φωνάζω. Και λέω ότι και σήμερα ότι πρέπει να μειωθεί κατά ένα δισεκατομμύριο. Ναι. Αύριο το πρωί. Πώ θα μειωθεί, επί το Υπουργείο Οικονομικών δεν διακρίνεται. Για την ικανότητά του να κάνει πολύ μεγάλε αλλαγέ γρήγορα. Ναι. Θα γίνει. Όχι, αυτό... θα λέγατε κάτι άλλο. Όχι, Ότι να φέρνει έμφυα στο προσκήνιο. Όχι. Θα γίνει αυτό ναι. με το να μειωθεί 30% οι αντικειμενικές αξίες ναι. Εάν λοιπόν αυ που θα τι φέρει στι πραγματικέ ε? εμπορικέ. 30% μείωση των αντικειμενικών αξιών. 30% μείωση των αντικειμενικών αξιών, θα τις φέρει στι πραγματικέ. Γιατί φτάνει σήμερα, τρε ναι. δηλαδή, Σου λέει το κράτο ότι το διαμέρισμά σου, η περιουσία σου κάνει 1000 λεφτά και εσύ, άμα το βγάλει στην αγορά να το πουλήσει, είναι 30 40% κάτω, κάτω αυτά κάτω. Τα, ε, τα οποία θα πάρει. Έχετε απόλυτο δίκιο. Άρα. Ε. Και το, είπ, το λέω αυτό διότι αυτό μπορεί να γίνει και διαπραγματε... Διαπραγματε... από πλευρά διαπραγματεύσεων. Στέκεται. Ναι, κύριε Γιάννη, στέκεται ναι. διότι του λε του Καναδού, Ινδού, πάνω, όποιον έχουμε και απέναντι μα, ότι κοίτα να δει, Μεγάλε, δεν μπορώ να στήσω ένα φορολογικό σύστημα πάνω σε πλασματικά στοιχεία. Ναι. Στην ένα φορολογικό σύστημα πάνω σε πράγματα. πραγματικά στοιχεία. Στη, Στη σημερινή πραγματικότητα τη Ελλάδα. Στη σημερινή πραγματικότητα. Στα, σταδιακά θα πρέπει να μειωθεί πολύ ο περισσότερο περισσότερο έμφια από ό,τι λέω τώρα. Mm -hmm, έτσι. Mm -hmm. Αλλά επειδή δεν θέλω να πω πράγματα τα οποία θα είναι εκτό τόπου και χρόνου. Καταρχήν θεωρώ να πάει ότι 30% ένα κάτω. Ένα εκατομμύριο κάτω. Μπορεί να είναι εφικτό, λέτε με, σήμερα. Είναι εφικτό. Είναι εφικτό. Να σα ρωτήσω κάτι. Υπάρχει πολύ μεγάλη πολιτική ευθύνη για τον έμφυα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Από αυτού που τον φτιάξανε δηλαδή. Μα για όλα τα πράγματα υπάρχει πολιτική ευθύνη, ναι. κύριε Λιάτσο. Ακούστε, μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Για όλα τα πράγματα υπάρχει πολιτική ευθύνη. Και βεβαίω υπάρχει πολιτική ευθύνη και, και, αν θέλετε γι' αυτό και ο λαό αντιδρώντα δίνει αυτά τα ποσοστά. Τώρα το ερώτημα είναι, μπορεί αυτό να γυρίσει και να αλλάξει, κατά τη γνώμη μου, ναι. Μπορεί. Διότι από τι δημοσκοπήσει αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι εμεί έχουμε υποστεί ένα πολύ μεγάλο κόστο. Υπάρχει. Καλά, δεν το συζητάμε. Στραπάτσο, μεγάλο έχει γίνει. Εντάξει, τώρα χειρότερη πολιτική δεν έχει ασκήσει ποτέ κυβέρνηση ιστορικά. Ναι, αλήθεια, Έτσι, μιληθώ. πιο δύσκολη πολιτική δεν έχετε δει δηλαδή, κανέναν mm. να του κόβει το εισόδημα, τον υπερφορολογίζει να και να σου λέει ζήτω ότι καλός που είσαι, ε, δεν γίνεται. Το ερώτημα είναι αν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Μπορούσαμε. Δεν μπορούσαμε, διότι χρεοκοπήσαμε και άπαξ και Άρα ήταν μονόδρομος λέτε. Ήταν μονόδρομος, δεν είχαμε άλλη λύση, ναι. καμία άλλη λύση. Ε, επί... Επιμέρου θεμάτων, σίγουρα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερη διαχείριση, αλλά επί τη δεν είχαμε καμία άλλη λύση. Μπορούσαμε. Ναι. Μακάρι να είχαμε άλλη λύση. Δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά τα ποσοστά που φαίνει σήμερα η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση γενικώ με όλα αυτά τα μέτρα, τα αντιλαϊκά, που έχει πάρει τα σκληρά μέτρα για όλου μα, ε, μπορείτε να τα δείτε και συμπαθητικά δηλαδή, τα νούμερα των δημοσκοπήσεων. Μπορώ να δω πόσο μεγάλη αντοχή έχει αυτή η παράταξη. Ναι. Δηλαδή, αυτή η παράταξη βεβαίω δεν μπορεί να μείνει σε αυτά τα ποσοστά. Ναι. Μιλάτε με έναν άνθρωπο φ, 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 βασικά παραταξιακό, ο οποίο θεωρεί ότι αυτά τα ποσοστά πρέπει να ξαναγυρίσουμε στη βάση μα. Mm -hmm. Η βάση, η κοινωνική βάση τη Νέα Δημοκρατία είναι όπω την είχε ακριβώ περιγράψει ο Μακαρίτσο έτσι. Από το κέντρο, δηλαδή από τι παρυφέ τη αριστερά μέχρι τι παρυφέ τη ακροδεξιά. Ναι. Δεν συζητάμε κομμάτι, ε. την ακροδεξιά. Ναι, αλλά μέχρι εκεί Και συζητάται. όποιος, όποιος έτσι μπατάρει και καλοβλέπει την ακροδεξιά κάνει μεγάλο λάθος. Δεν ήταν ποτέ αυτή η θέση της παράταξης. Ποτέ. Και η δική σας θέση, από όσο γνωρίζω, αν έχω καταλάβει καλά, είναι να κοιτάξει ε, η νέα δημοκρατία προς το χώρο του κέντρου. Βεβαίω, διότι... ε, Να σας πω είναι. γιατί. Διότι σήμερα, άμα παρακολουθήσετε τις εξελίξεις πολιτικές, βλέπετε ότι το κέντρο είναι άστεγο. Mm -hmm. Δηλαδή, παλεύει... Ο καημένο και ο Βενιζέλο εκεί πέρα να κάνει τη μεγάλη δημοκρατική παράδειξη. Δεν το βλέπω πολύ πιθανό να γίνει. Στα κάτω του πολύ, ναι. ναι. Ε, η κεντροαριστερά πέτυχε, βλέπε 50, 30, 40, τέλο πάντων, όλε αυτέ τι προσπάθειε, τι οποίε εγώ τι έβλεπα με πολύ μεγάλη συμπάθεια. Έτσι, γιατί ναι. ε, ξέρω ότι το πολιτικό σύστημα εξυγίανση χρειάζεται, δεν υπάρχει. Mm -hmm. Αλλά παρά τα αυτά mm -hmm. δεν πέτυχε. Φύση λοιπόν και θέση, αυτό είναι ο χώρο τη παράταξη τη Νέα Δημοκρατία. Και ήτανε. Ο οποίο σήμερα είναι, ήταν... είναι μακριά την παράταξη. Σή... Σήμερα είναι απομακρυσμένο. Είναι απομακρυσμένο. Αποστασιοποιημένο. Ναι, διότι μπερδεύει τα μηνύματα. Υπάρχει ένα μήνυμα το οποίο λέγεται πολιτική, οικονομική mm. πολιτική, που είναι σίγουρα δύσκολη. Που αυτοί οι άνθρωποι καταλαβαίνουν mm -hmm. διότι είναι άνθρωποι Ευρωπαίοι, είναι άνθρωποι με ανοιχτού ορίζοντε, είναι άνθρωποι παραγωγικοί, είναι άνθρωποι αγωνιστέ. Καταλαβαίνουν λοιπόν. Τι δυσκολίε. ότι mm -hmm. δηλαδή μην μου πείτε ότι είναι καλά ένα παζοχιστή mm -hmm. και θέλει να κόβει λεφτά από τον κόσμο ή να τον βρίζει ο κόσμο mm -hmm. στον τρόμο. Από την άλλη μεριά όμω υπάρχουν και τα κοινωνικά μηνύματα, κύριε Λιάτσο. Mm -hmm. Και στα κοινωνικά μηνύματα δεν πρέπει να κάνουμε λάθο. Mm -hmm. Η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν ποτέ ξενοφοβικό κόμμα. Mm -hmm. Η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν ποτέ ρατσιστικό κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία ήταν ένα κόμμα το οποίο σέβεται τη διαφορετικότητα. Mm -hmm. Και εδώ δεν πρέπει να κάνουμε λάθο. Διαβλέπετε τέτοιε μικρέ ασθένειε που περιγράφεται σήμερα να τι έχει η Νέα Δημοκρατία, Δηλαδή. Δεν ε. είναι μικρέ ασθένειε, κατά την γνώμη μου. Μεγάλες, μεγάλε. Ναι, ναι. Διαβλέπετε ότι υπάρχουν, Δηλαδή. Βεβαίω, και... βλέπω μία σειρά ε, Λαθών. στελεχών ή ναι. ανθρώπων οι οποίοι επικαλούνται τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, ναι. Πολλοί από αυτού, μάλιστα, αμφιβάλλουν και αν είναι Νέα Δημοκρατία. Mm -hmm. ε, οι οποίοι δίνουν ένα λάθο στίγμα. Ναι, με, με, με αποτέλεσμα <coughs> να αποτέλεσμα, υπάρχουν απόλυε μεγάλε δεν παντρευόμαστε. Ε, να ρωτήσω κάτι. Ε, πέρα από τις δημοσιοποιήσεις, νομίζω ότι ο κόσμος ε, έχει και πολύ μεγάλο πρόβλημα με την ε, καθημερινότητά του, με αυτό που λέμε, ακούω πάρα πολύ κόσμο, με παίρνει κόσμος καθημερινά εδώ στο Κόντρα και μου λέει μετράμε ευρώ προς ευρώ, κύριε Μπακογιάννη, να πάμε στο σούπερ μάρκετ. Υπάρχει ναι, Έτσι, Έτσι, αυτή η κατάσταση. Δεν, δηλαδή, Έτσι, μπορεί να το λέμε είναι. θεωρητικά και μπορεί εσεί και εγώ να μην έχουμε αυτό Όχι, το πρόβλημα. δεν είμαστε εμεί οι άντρε. Το διαπίστωσα εδώ που ήρθα. Αλλά εάν πάτε λίγο πιο πέρα. Υπάρχει εάν, θέμα. εάν πάτε ο ίδιο καταρχήν σε σούπερ μάρκετ, όπω οι άντρε δεν πάτε. Ναι, συνήθω δεν πάμε. Ε, αλλά αν πάτε ο ίδιο σε σούπερ μάρκετ, θα το δείτε αυτό. Ναι. Μετράει εδώ <laughs> ευρώ. ευρώ, δείτε. ευρώ αλλά θα δείτε και άντρε, οι οποίοι έχουν κατάλογο από τη γυναίκα του με τα ψώνια. Και mm. συγκρίνουν τις τιμές για να σε το κάθε τι τιμέ. Ε? Για να πάρουν το αυτό. Άρα αυτή είναι μια πραγματικότητα σήμερα σε αυτή τη χώρα. Δυστυχώ για μα πληρώνουμε ένα απίστευτο τίμημα. Ναι. Απίστευτο τίμημα. Ναι. Και το πληρώνει ο, ο ασθενέστερο Έλληνα περισσότερο από όλου. Mm -hmm. Αυτό λοιπόν πρέπει κατά κάποιο τρόπο να αντιμετωπιστεί. Μπορεί να αντιμετωπιστεί τώρα. Και μπορεί και πρέπει. Μπορεί ε, και, και πρέπει. Ναι. Δηλαδή και αυτό το οποίο. Ελέγχθη για τι χαμηλότερε συντάξει και αυτά τα προγράμματα για τους ανέργους Αυτό το δίχτυ προστασία στον οποίο έχει mm. ανάγκη mm. ο πολίτη. Mm. Διότι υπάρχουν δύο πράγματα με τα οποία δεν μπορεί να συμβιβαστεί. Το ένα είναι να είναι άρρωστο το παιδί σου και να μην μπορεί να το πα στο γιατρό mm. ή να μην μπορεί να του δώσει τα φάρμακα. Mm. Ισχύει και για σένα, αλλά το λέω για το παιδί σου γιατί αυτό είναι το χειρότερο Η μεγάλη άλλο, έννοια που έχουμε όλοι. Το οποίο μπορεί να σου συμβεί. Σωστά. Και το δεύτερο πράγμα είναι να αποκτήσει το, το ελάχιστο αξιοπρεπέ. Ναι. Ε, βιωτικό επίπεδο. Το ελάχιστο. Το ελάχιστο. Εγώ δεν λέω, ούτε υπάρχουν λεπτά για να σου δώσουν αυτά τα οποία υπήρχαν ο... παλαιότερα. Και αυτά που λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ τελευταία, Ότι. Λά. Με την εξαγγελία Λτάξτε. παροχών κλπ. Ε, τα πρώτα τα οποία λέει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μετρημένα σωστά. Ναι. <coughs> Έχει πάρει κάποια νούμερα σωστά. Μετά ναι. τα κάνει θάλασσα ο Σίριζα. Ναι. Μετά όταν σου λέει. Εγώ μέτρησα την. Την, την φοροδιαφυγή. εξαγγελία όχι, α, τη φοροδιαφυγή. όχι, όχι, μέτρησα τη φοροδιαφυγή από το λαθρεμπόριο. Και ναι. έχω πάει στη Βουλή γι' αυτό. Mm-hmm. Λαθρεμπόριο καυσίμων. Ναι, ναι, λαθρεμπόριο καυσίμων. Ξέρω ότι είναι κατά τη λιγότερο από ένα δισεκατομμύριο. Mm -hmm. Ε, το πήρε αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ και το έκανε τρία. <laughs> υπάρχει διαφορά μεταξύ του ενό και του τρία. Είναι μεγάλη Α, διαφορά. Το ίδιο βρίσκω το ένα δισεκατομμύριο είναι και, το, το άλλο το βρίσκω τρία. το τρία. Υπάρχει. Δηλαδή, αυτό είναι το στενόχωρο ότι ξέρετε, τι πληρώσαμε τελικώ, διότι δηλαδή κάτι πρέπει να πούμε και στα νέα παιδιά. Τι πληρώσαμε τελικώ, Πληρώσαμε το ξέρωμα στο κεφάλι, mm -hmm. το οποίο κάθε φορά πριν από τι εκλογέ έταζε σε όλου όλα. Εμεί, η εμείς, Νέα Δημοκρατία, το πασόβο. Κάντε και αυτοκριτική τώρα. Ναι, ναι. ναι, ναι. ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. Ωραία. Και μετά δεν μπορούσαμε να κάνουμε αυτά. Τι έγινε λοιπόν, Έπεσε η πολιτική. Έπεσε, Έπεσε το τμήμα τη πολιτική έπεσε το επίπεδο των πολιτικών mm -hmm. και το αποτέλεσμα είναι σήμερα δεν πιστεύει κανένα Ναι, υπάρχει απαξίωση ναι, αυτό το ε, κόσμο. ναι, αλλά αυτό είναι δραματικό, για ξέρετε, πολιτικές. γιατί στη δημοκρατία η απαξίωση mm -hmm. έχει κόστο. Εσεί έχετε πει και νομίζω πολύ σωστά, δηλαδή τη γνώμη σα τη λέτε και πολλέ φορέ ακολουθούν και ισχυρέ αναταράξει και συγκρούσει, ότι δεν υπάρχει αξιοκρατία στην κυβερνητική σύνθεση. Τι εννοείτε. Εννοώ ότι η συμφωνία αυτή καθεαυτή, την οποία κάναν τα κόμματα, Mm -hmm. Ότι θα έχουμε τρει νεοδημοκράτες, δύο Πασόκους και έναν διμαρίτη. Ναι. Ανερεί την βασική έννοια τη αξιοκρατία. Ναι. Στανο... Δηλαδή, αν εσείς σχηματίζατε κυβέρνηση, με ποιο τρόπο θα κοινιώσασταν, α πούμε, Πώ θα αξιολογούσατε του ανθρώπου οι οποίοι α, απαρτίζουν μια κυβέρνηση. Όχι, απαρτίζουν την κυβέρνηση, το μηχανισμό εννοώ. Το μηχανισμό εννοείται. Δεν, ανα, δεν αναφέρεστε καθόλου σε πρόσωπα. Όχι, όχι, όχι. Αναφέρομαι στο, στο μηχανισμό. Η αξιοκρατία είναι ζητούμενο. Mm -hmm. Και είναι ζητούμενο από το λέτε. σύνολο των Ελλήνων, των, των Ελλήνων. Mm -hmm. Εάν είσαι Πασόκ και είσαι καλός Πρέπει να μπορώ να σε κρατήσω mm -hmm. Διότι είσαι καλός mm -hmm. Διότι φέρνεις αποτελέσματα mm -hmm. Αν είσαι κομμουνιστής Και έχεις καλά αποτελέσματα Πρέπει να σε κρατήσω Δεν ενδιαφέρει το πολιτικό σου mm -hmm. Πιστεύω η προέλευση, η κομματική προέλευση. Και δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει Κάποτε δηλαδή, αν δεν μάθαμε τίποτα από αυτή την κρίση Γιατί mm -hmm. εγώ δηλώνω ότι έμαθα ναι. Έτσι. Ναι. Έμαθα σκληρά, να... έμαθα ό,τι μπορεί να μου πει. Να σα το αλλιώ. Επειδή κάνουμε, νομίζω, μια πολύ ουσιαστική και αληθινή συζήτηση. Εάν ήσασταν πρωθυπουργό σήμερα, εσεί τον αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση, θα τον καλούσατε να συζητάτε κατά διαστήματα. Διότι μέχρι τώρα έχουμε δει το εξή. Παρανοϊκό φαινόμενο, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη, να μην συζητάει ποτέ ο Σαμαρά με τον Τζίπρα. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ κακό για τον τόπο γενικά. Δεν Συμφωνώ. Αλλά Χρειάζονται δύο. Το ταγκό χρειάζεται δύο. Ναι, μα δεν έχει κάνει και πρόταση ο, ε, ο κύριο Σαμαρά. Ε, να εγώ, καλέσει τον κύριο Τσίπρα να κουβεδιάσει. Έχω κάνει δημόσια την πρόταση στον κύριο Σαμαρά να τον καλέσει. Ναι. Άρα δεν είναι κάτι καινούριο. Τι να το έχετε λέω πει τώρα. Πείτε. Δηλαδή, Μα βλέπει ο κόσμο θέλει ε, να ξέρει. Έχω πει ότι εγώ θα τον καλούσα. Και θα του έλεγα ότι Αλέξη μου, για κάτσε κάτω εδώ, αγόρι μου. <laughs> Τα νούμερα είναι αυτά. Ναι. Αυτά. Δηλαδή, έχουμε ταμεία στα οποία εισραίουν 10 ναι. ευρώ. Και οι εκροέ του είναι 100. Πώ θα λύσουμε αυτό το θέμα. Πώ θα το λύσουμε το θέμα. Θυμάμαι κάποτε, κύριε Γιάντσο, όταν έγινε η περίφημη κυβέρνηση των τριών, που ήταν οι δεινόσαυροι τη εποχή Παπανδρέου. Μα πάτε πολύ. Ναι, ναι, Μιτσοτάξη Παπανδρέου Φλωράκη. Φλωράκη. Μιλάτε για την περίοδο του 90. Την περίοδο του 90. Εγώ ήμουν τότε και μικρή και. ήσασταν. Κοίταζα έτσι του δεινοσαύρου με μεγάλο στόμα. Με βεβαίως Βεβαίω. Αυτοί οι τρει όταν κουβεντιάζανε. Δεν υπήρχε κανένα. Πολύ εύκολο το παράδειγμα. Έτσι μας... Πήγε μεταξύ του η περίπτωση να πει κάποιο ότι παιδιά τα νούμερα δεν είναι αυτά. Mm -hmm. Ασχέτω τι λέγανε πολιτικά, mm -hmm. όταν ήταν πάνω στο τραπέζι και τα νούμερα είναι συγκεκριμένα. Η Ελλάδα λοιπόν χρειάζεται ένα μήνυμο συνένεση, εσύ, κύριε Λιάτσο. Mm -hmm. Χρειάζεται ένα μήνυμο συνένεση. Ε, εγώ δεν κουραστώ να το λέω. Ναι. Και το λέω διότι πιστεύω ότι αν πάμε με ακραία πόλωση Στι εκλογέ. Ε, στις εκλογές, όποτε και αυτέ είχαν γίνει. Ναι, ναι, θα σε αυτό. Είναι θα έχουμε κομμάτι. κάνει μεγάλη ζημιά. Ναι. Εγώ δεν, η βαθύτατα πιστεύω ότι έλαχε στην κεντροδεξιά να σηκώσει το βάρο τη εξόδου από την κρίση. Βαθύτατα το πιστεύω. Βγαίνουμε από την κρίση, τι πιστεύετε. Πιστεύω ότι βγαίνουμε, ναι. 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 Δηλαδή είμαστε κοντά σε αυτό που λέμε θεωρητικά, που το λέει και ο κύριο Πρωθυπουργό και ο κύριο Βενιζέλο το είπε και στην Αμερική προχθέ. Ότι τα μνημόνια τελειώνουν, ότι δεν χρειαζόμαστε πλέον δουνουτού. Ακόμα συζητάνε και για το υπολοιπόμενο ποσό, το οποίο είναι σημαντικό ποσό, νομίζω κοντά στα 18 δισεκατομμύρια, ίσω να μην τα χρειαστούμε. Δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό. Μάλιστα. Εγώ προσωπικώ. <συσχε> Αλλά ο, 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 ο νοικοκύρη πάντα ξέρει περισσότερα ναι. αυτό που κάθεται. Άρα, εσεί λέτε ότι ταμίω. βγαίνουμε, δηλαδή αλλάζει η κατάσταση. Είναι βέβαιο ότι βγαίνουμε. Είναι βέβαιο ότι τα νούμερα ότι έχουμε βγει από την πολιτική των ελλημάτων. Είναι βέβαιο ότι δεν ζητάμε πλέον δανικά για να πληρώσουμε δημοσίου υπαλλήλου. Ναι. Είναι βέβαιο ότι αρχίζει αργά και υπάρχει μια ανάκαμψη της οικονομίας και βλέπετε αρχίζει. Θα μου πείτε, ε, κύριε κυρία Μπακογιάννη, είστε ευχαριστημένοι γιατί μειώθηκε η ανεργία σας 0,7% ακόμα... της πλάκας τελείως. Ναι, ναι. είμαι ευχαριστημένη γιατί μέχρι τώρα ανέβαινε. Οπότε όταν, ναι. ε, όταν σταματάει να ανεβαίνει και αρχίζει και υπάρχει μια ανάκαμψη, δείχνει ότι εν πάση περιπτώσει... Ότι έχουν πιάσει μπαίνουμε... πάτο και πάμε λίγο προς τα πάνω. Λίγο κύριε Λιάτσο είναι ότι το πιάσαμε τον πάτο. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμο ο οποίο σου λέγει ότι εδώ πέρα είναι ένα βαρέλι το οποίο δεν έχει πάτο. Σα το λέω Άρα... γιατί με τι εκθέσει που έχουν βγει τι εσωτερικέ εδώ από διάφορου οργανισμού κτλ. Ότι η ανεργία μέχρι το 18 19 θα είναι περίπου με πολύ μικρή μείωση στα ίδια επίπεδα με τα σημερινά. Δεν νομίζω. Όχι, λέτε. Δεν νομίζω. Μάλιστα. Νομίζω ότι αν το. Ε, δεν, δεν είμαι μεγάλο οικονομολόγο, αλλά να σα πω τη μαύρη μου αλήθεια: δεν έχω και καμιά μεγάλη ε, εκτίμηση στου διαφόρου οικονομολόγου, γιατί δηλαδή, ναι. δεν υπήρχε ένα mm -hmm. mm -hmm. να προβλέψει την κρίση. Ναι. Ένα. Αλήθεια και αυτό. Αυτά τα λέω στου mm -hmm. φίλου μου, του Γερμανού, όταν κάθε φορά μου λένε διάφορα. Του λέω: Ελάτε εδώ. Ένα Γερμανό οικονομολόγο ήρθε ποτέ να μα πει πώ δανείζεστε, ρε παιδιά, εσεί οι Έλληνε με το ίδιο επιτόκιο ε? που ναι. δανειζόμαστε εμεί οι Γερμανοί. Εσείς, λέω, οικονομολόγοι, οι μεγάλοι, οι οποίοι σήμερα μας έχετε ε, λιώσει, μπορείτε να μου πείτε γιατί τόσα χρόνια ή υπουργός εξωτερικών ήμουνα, έμπαινα, έβγαινα, δεν βρέθηκε ένας να μου πει, μα κύριε Μακογιάννη, εσείς μπορεί να δανείζεστε με τόσο. Με τέτοιο δημόσιο χρέο, με το ίδιο επιτόκιο, με μένα που είμαι η πιο γερή οικονομία Συστό, στην Ευρώπη. Εκτό αν θέλανε να μα οδηγήσουν εκεί. Γιατί υπάρχει και το σενάριο ότι μα αφήνανε. Τίποτα βαθιά ανοιχτωμένοι ήταν όλοι και ναι. δεν ασχολείται κανένα. Ναι. Και απλούστατα μετά ανακαλύψανε όλοι τον, uh, την Αμερική. Ναι. Τέλο πάντων, γι' αυτό και δεν του εμπιστεύομαι. Εγώ βλέπω ότι αρχίζει και υπάρχει μια κίνηση. Mm -hmm. Ελάχιστη, αλλά αρχίζει, αλλά και, αρχίζει και υπάρχει. Αρχίζει να, να, να αλλάζει η Να σα πω ένα απλό παράδειγμα. Δέσσε τι διαφημίσει σα. Στην τηλεόραση. Mm. Να σας πω, να πω και για τον κόσμο που δεν γνωρίζει ενδεχομένω, ότι από το που ξεκίνησε η κρίση, μοιραζόντουσαν στα κανάλια όλα, ιδιωτικά και τη δημόσια τηλεόραση, περί τα 850 εκατομμύρια ετησίω διαφήμιση και η διαφήμιση με, 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 μετά από τρία χρόνια έπεσε κάτω από τα 200 εκατομμύρια. Ναι, εδώ. και τώρα? Τώρα, πράγματι, το τελευταίο εξάμεινο υπάρχει μία μικρή ανάκαμψη. Μπράβο. Δηλαδή αρχίζει. Να έχει καλύτερη λοιπόν, εικόνα η διαφημιστική αγορά. Αυτή τη μικρή ανάκαμψη, λέω, ναι. θα μου πείτε, έχω εγώ αντοχέ να περιμένω τη μεγάλη. Πρέπει να κάνουμε υπομονή σε αυτό. Αλλά δεν, δεν υπάρχει άλλο τρόπο mm -hmm. από το να χτίσει να κάθε μέρα, να αποφύγει τα λάθη και να διορθώσει τα λάθη. Ναι. Βεβαίω. Ναι, ναι. Έτσι, γι' αυτό και ο ρόλο ο δικό μα που φωνάζουμε. Mm -hmm. Και από εκεί και πέρα να μπορέσεις να δεις φως στο, στο βάθος, βάθος του τούνελ. Ποιο είναι ο φόβο μου, εμένα. Εγώ δεν θα με ακούσετε ποτέ να είμαι ακραία. Ούτε mm. πιστεύω ότι στι δημοκρατίες υπάρχει ένα κόμμα το οποίο κυβερνάει και τα άλλα πρέπει να πάνε να πνιγούν. Mm -hmm. Ποτέ δεν, δεν ισχυρίστηκα κάτι τέτοιο. Πιστεύω όμως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, εάν ερχόταν να κυβερνήσει, θα μας έρχενε δύο χρόνια πίσω. Θα μα πήγαινε πίσω, λέτε. Θα μα πήγαινε δύο χρόνια. Δηλαδή, τον το, το Παπανδρέο του χρειάστηκαν έξι μήνε για να καταλάβει ότι δεν υπάρχουν λεφτά και άλλους έξι μήνες να παραπατάει. Άρα, εάν ο Παπανδρέου που είχε και κυβερνητική εμπειρία και είχε και στελέχη με εμπειρία του πήρε χρόνο, ένα χρόνο, φοβάμαι ότι στον κύριο Τσίπρα θα πάρει δύο. Λόγω απειρία, λέτε, λόγω πολυγλωσία, πολυφωνίας στο Λόγω χώμα. δυσκολιών να αλλάξουν, λόγω συνιστοσών, mm -hmm. λόγω... Αυτά τα δύο χρόνια δεν νομίζω ότι τα αντέχει η Ελλάδα σήμερα. Δεν έχει πια την πολυτέλεια. Έχω πολλά πράγματα να ρωτήσω την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, γιατί θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα τη ρωτήσω για τη σχέση τη με τον κύριο Σαμαρά, τον πρωθυπουργό. Θα τη ρωτήσω εάν στεναχωρήθηκε ή όχι που δεν την πρότεινε ο κύριο Σαμαρά για επίτροπο στην Ευρώπη. Θα τη ρωτήσω για τι εκλογέ που έρχονται, πότε πιστεύει, ποιο είναι στο μυαλό τη το... η ημερομηνία των εκλογών. Και επίση έχετε πει κάτι πολύ ενδιαφέρον να επισπευστεί η προεδρική εκλογή για να μην υπάρχει μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο και αυτό δεν είναι καλό για τον τόπο. Και βεβαίω έχω πάρα πολλέ δικέ σα ερωτήσει και σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την κυρία Πακογιάννη. Θα θέσω και δικά σα ερωτήματα στην Υπουργό. Πάμε σε διαφημίσει και σε δύο λεπτά από τώρα θα είμαστε και πάλι μαζί.